Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στο πρώτο In-Person Women in Tech Summit by Product Led Hub. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ πριν ξεκινήσουμε στους χορηγούς και υποστηρικτές μας για το σημερινό συνέδριο. Θα χειροκροτήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Όλγα Μαβή, είμαι μέρος του Product Led Hub ως Trainer, Product Director E-commerce στην Upstream και θα είμαι η host σας για σήμερα. Να πούμε κάποια λόγια για εμάς. Το Product-Led Hub είναι ένα Career Acceleration Program. Στην ουσία, αυτό που κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε και να χτίσουμε τα επόμενα tech community στην Ελλάδα πάνω στο Product Management, το STEM και το Software Engineering. Και είναι στην ουσία μια πλατφόρμα για το tech community προκειμένου να βρίσκει επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης, δικτύωσης και εκπαίδευσης. Αυτό που κάνουμε είναι να προάγουμε τα τελευταία τεχνολογικά δρόμενα και το upskilling μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, όπως είναι και το σημερινό. Ο σκοπός μας είναι να φέρουμε κοντά το community και να παρουσιάσουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και best case practices, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ομάδα μας απαρτίζεται από κορυφαίους επαγγελματίες καταξιωμένους του χώρου με ειδίκευση στο Product Management και το Software Engineering. Αν θα μπορούσατε να μου αλλάξετε τα slides, παρακαλώ, από πάνω. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Σούπερ. Η ομάδα μας εδώ, να μην τους χάσουμε, να τους δείξουμε και αυτούς. Όπως είπαμε, έχουμε καταξιωμένους επαγγελματίες από διάφορες μεγάλες εταιρείες του χώρου, οι οποίοι ειδικεύονται στο Product Management και το Software Engineering. Και κάποια λόγια για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερο για αυτά και στο booth μας στο διπλανό κτίριο. Είμαστε ο πρώτος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα που προσφέρει end-to-end cohorts για το Product Management. Προσφέρουμε έως και 38 ώρες εκπαίδευσης, τόσο για junior όσο και για senior επαγγελματίες που θέλουν είτε να ξεκινήσουν την καριέρα τους στο product management είτε να την αναπτύξουν. Ταυτόχρονα με το συνέδριο σήμερα πραγματοποιούμε και bootcamps, θα τα δείτε και στην ατζέντα, γύρω από θεματικές του product management. Έχουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα για το software engineering, συγκεκριμένα πάνω σε React, C# και .NET. Και φυσικά όλα αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται και σε corporate επίπεδο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο για το σημερινό μας συνέδριο. Σήμερα οι ομιλίες που θα παρακολουθήσουμε αφορούν 4 διαφορετικές θεματικές. Η πρώτη θεματική έχει να κάνει με το πώς νέες γυναίκες επαγγελματίες και απόφοιτοι μπορούν να μπουν στον χώρο της τεχνολογίας, να εισέλθουν σε αυτόν και ποια είναι κάποια πιθανά εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουν και πώς θα μπορούσαν να τα ξεπεράσουν. Θα μιλήσουμε φυσικά και για το πώς οι γυναίκες επαγγελματίες στον χώρο της τεχνολογίας μπορούν να αναπτύξουν την καριέρα τους πέρα από τις απλές τεχνικές δεξιότητες. Θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη και πόσο σημαντική είναι η εταιρική κουλτούρα στο να διαμορφώνει ένα θετικό περιβάλλον εργασίας για το εργατικό μας δυναμικό. Και τέλος, θα μιλήσουμε για το well-being και την ψυχική υγεία και ποια είναι τα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες επαγγελματίες στον χώρο της τεχνολογίας γύρω από αυτά τα θέματα και ποιες είναι κάποιες στρατηγικές που θα μπορούσαν να αναπτύξουν για να τις αντιμετωπίσουν. Θέλω επίσης να σας πω ότι η GWI, ο χορηγός μας, σε συνεργασία με το Product Led Hub, πραγματοποιεί στις 16 και 17 Ιουνίου ένα δωρεάν Women in Tech Bootcamp. Θα μας πούν περισσότερα οι ίδιοι στην παρουσίασή τους, η οποία είναι ακριβώς μετά την εισαγωγή μας. Πολύ σημαντικό επίσης να θυμάστε, 2 Νοεμβρίου πραγματοποιούμε το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα είναι ολοήμερο, θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στον Ελαιώνα και μπορείτε ήδη να βρείτε παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό στο site μας, productledhub.com. Κάτι σημαντικό και τελευταίο από εμένα για τη σημερινή ημέρα είναι στο badge σας έχετε ένα QR code, το οποίο μπορείτε να σκανάρετε με το κινητό σας τηλέφωνο. Αριστερά στο μενού μπορείτε να βρείτε και τη σημερινή μας ατζέντα. Και πολύ, πολύ σημαντικό, μπορείτε να βρείτε και το link για το registration για το δωρεάν Women in Tech Bootcamp. Αυτά από εμένα. Θα τα πούμε ξανά μέσα στη συνέχεια της ημέρας.
Για να συνεχίσουμε, θα ήθελα να καλωσορίσουμε το χορηγό μας, τη GWI, και συγκεκριμένα τον Γιώργο Νικολαρόπουλο, SVP of Engineering, και την Bex Campbell, Chief Product Officer. Hi everyone, my name is Bex and I'm the Chief Product Officer at GWI. So I lead the product, data science and engineering teams. I'm sad that I can't be there with you in person. I'm actually on parental leave. I had my daughter a couple of months ago and I'm using a flexible keeping in touch day to record a video about my journey into tech and how GWI is supporting women in tech. So starting with my journey into tech, I didn't plan to get into tech. Like many women, it didn't really occur to me as a career path. I started out in market research because I've always been fascinated by human behavior. So with that role, I ended up using big data and analytics software and using that software every day and then progressing to lead teams that use that software. I spotted lots of places I wanted it to improve, to drive better research results and to create efficiencies. So I started to give lots of feedback to the product team. And over time, I realized that I could have a bigger impact if I worked directly on the software. I'd also fallen in love with the whole process of working with a multidisciplinary team to solve design and technical challenges and to create better outcomes for users. One thing I hope you can take from my story is that it is never too late to get into tech, and you can use all sorts of transferable skills to enter a tech role. So what I love most about working in tech is how a group of people with different skills and backgrounds need to work together to get the best outcome. All the studies support it, and I've seen it with my own eyes. Diverse teams deliver better results. We have a really strong gender balance in our product and data science team at GWI, but we do have further to go in attracting more women into our engineering teams. And we've been making some changes to help us do that, including coming to events like these. But beyond getting out there into the women in tech community and letting women know about our open roles, I know how important it is to create a welcoming environment where people can bring different ideas and those ideas can be shared and explored safely. That's the culture that me and my team are fostering at GWI, and it's the culture that can help more women to enter and thrive in tech roles. Creating that culture needs to happen from top to bottom, from having the right policies in place, like really strong parental leave for both primary and secondary carers, which we have at GWI and which I'm benefiting from right now, to really living our values day to day. One of our core values is show respect. It's so important for making sure that we welcome new voices into our tech teams. We live that value not only by championing and celebrating it when we see it every day, but also by taking swift action if an issue does arrive where respect hasn't been shown. When it comes to supporting women to grow in their career and take leadership roles, that's something the whole company is committed to. And it's demonstrated by the fact that our executive leadership team, of which I am a member, there are 8 people and 5 of us are women. We encourage and actively train our leaders at GWI in a really holistic and empathetic style of management that both empowers and encourages people to do their best work and to be ambitious, but also recognizes that we're all humans with real lives outside of work and a range of needs that may change over time. And all of that needs to be supported if we're going to help diverse teams to thrive. I hope that helped to give you more of a flavor of what it's like to work at GWI. If you'd like to learn more, please seek out one of my colleagues at this event or check us out on our website or on LinkedIn. That's all from me. Have a really great time. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Νικολαρόπουλος. Είμαι Senior Vice President του Engineering στη GWI. Αυτή ήταν η Bex που μόλις είδατε. Ελπίζω να ακούσατε τα περισσότερα. Είναι Chief Product Officer. Και θέλω απλά να σας πω πρώτον να το διασκεδάσετε σήμερα. Ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμο για όλους σας. Και θέλω επίσης να πω ότι η GWI δεν είναι εδώ απλά ως χορηγός. Είμαστε εδώ γιατί μας νοιάζει. Και δύο έμπρακτα παραδείγματα του πόσο μας νοιάζει αυτή εδώ η προσπάθεια είναι τα εξής. Το ένα είναι ότι θα ήθελα να κοιτάξετε το C-level στις εταιρείες που δουλεύετε όλοι σας, το Executive Leadership Team, και να σκεφτείτε πόσες γυναίκες υπάρχουν. Εμείς έχουμε 8 C-level, οι 5 είναι γυναίκες. Επίσης, μέσα στη GWI, έχουμε μια ομάδα που τη λέμε GWI One, η οποία ασχολείται με γενικότερα θέματα diversity and inclusion. Μας νοιάζει όλο αυτό. Μας νοιάζει αν κάποιος μπορεί να δουλέψει ενώ έχει αυτισμό, ενώ έχει διάσπαση προσοχής, το neurodiversity. Μας νοιάζει αν πιστεύει σε κάποια άλλη θρησκεία. Μας νοιάζει αν είναι μια γυναίκα η οποία έχει δυσκολίες να πάρει το μισθό που της αξίζει ή την αύξηση που της αξίζει ή τη θέση που της αξίζει. Μας νοιάζει αν είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια. Μας νοιάζει αν είστε group του LGBT. Γενικώς, μας νοιάζει. Και αν νοιάζει και εσάς,
Θα σας προσκαλούσα να έρθετε στο bootcamp μας. Θα σας προσκαλούσα να μας γνωρίσετε στο bootcamp που κάνουμε σε 3 εβδομάδες στις 16 Ιουνίου, όπου 40 γυναίκες μπορείτε δωρεάν να μάθετε βασικές αρχές προγραμματισμού σε C-Sharp και σε React, από μένα και άλλον έναν συνάδελφο. Και ποιος ξέρει, μπορεί στο μέλλον να δουλέψουμε και μαζί. Αν σας νοιάζει, ελάτε να μας γνωρίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Από μένα, ακούγομαι. Είμαι η Ευαγγελία, από το Ανθρωπινό Δυναμικό της Eurobank και ήθελα να σας πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποστηρίζουμε αυτό το event σήμερα, το οποίο στηρίζει εσάς τις γυναίκες που θέλετε να ασχοληθείτε και ενδιαφέρεστε και το χώρο της τεχνολογίας. Στη Eurobank μας είναι στρατηγική μας προτεραιότητα η υποστηρικτική ενδυνάμωση των γυναικών στον οργανισμό. Είναι κάτι που το κάνουμε τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έντονα. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε δημιουργήσει το Women in Banking, που είναι ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο υποστηρίζουμε τις γυναίκες του οργανισμού, μέσα από προγράμματα mentoring, εκπαιδεύσεις και ό,τι άλλο έτσι μπορούμε να κάνουμε για να αναπτύξουμε, να κάνουμε accelerate την καριέρα τους μέσα στον οργανισμό και όχι μόνο. Οπότε, μάλιστα, όταν συζητάγαμε με τη διοργάνωση για το event, ήταν πολύ συχνά και έλεγα, πάμε να μιλήσουμε για το Women in Banking. Όχι, Ευαγγελία, Women in Tech, μα Women in Banking. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για εμάς το συγκεκριμένο event είναι σχεδόν συνέχεια του τι κάνουμε στην εργασιακή μας καθημερινότητα. Μας αφορά η ενδυνάμωση των γυναικών και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Ελπίζουμε να απολαύσετε την ημέρα. Η ατζέντα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ελπίζω να απολαύσετε και τις δικές μας ομιλίες αργότερα, η Πέγκη Μαθιοπούλου και η Γκόλφα Αγαπητού, που θα ακολουθήσουν σε ομιλίες και πάνελ. Και φυσικά να μας επισκεφτείτε στο booth μας στο InnoVathens, να μιλήσετε με στελέχη και από το HR και από το business, από χώρους του tech, να μάθετε ό,τι μπορεί να θέλετε να μάθετε παραπάνω για μας. Μπορεί σαν Eurobank να μας ξέρετε και σαν τράπεζα, αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο τμήμα τεχνολογίας και στηρίζουμε πάρα πολύ το χώρο αυτό. Και φυσικά, να σας πούμε και για το Women Tech Business Day, που θα κάνουμε τον επόμενο μήνα στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στη Νέα Ιωνία. Και θα χαρούμε πολύ όσοι θέλετε να συμμετάσχετε και σε αυτό και να μάθετε παραπάνω πράγματα για μας. Και φυσικά, να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε από κοντά και αν μπορούμε και εμείς κάπως να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τη δική σας καριέρα και πορεία. Ελπίζω μέσα από την ημέρα να αντλήσετε έμπνευση και δύναμη και ό,τι άλλο έτσι θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε τις δικές σας καριέρες στο tech. Και καλημέρα.